Καλό μεσημέρι και από μένα, Νικήτα, κυρίε και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνε εδώ στην Κόκκινη Λίμνη σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί και η τρίτη βαλίτσα, στην οποία πιθανώ να βρίσκεται η Μαρικάν Βαλτές, 29 ετών από τι Φιλιππίνες. Να πούμε ότι στι 11 και 30 ακριβώ εδώ στην Κόκκινη Λίμνη κατέβηκε δίτη με σκάφαντρο σε μια προσπάθεια να ελέξει τα έξι σημεία τα οποία εντοπίστηκαν το πρωί από το Σόναρ, σηματοδοτήθηκαν ε, και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες. Όπως μας τονίστηκε από αρμόδια πηγή, δεν θα μετακινηθεί το Σόναρ από την κόκκινη λίμνη μέχρι να εντοπιστεί και η τρίτη βαλίτσα. Υπάρχουν ελπίδες ότι η σημερινή μέρα είναι καθοριστική, ότι σήμερα πλέον οι αρχές θα εντοπίσουν και θα βγάλουν την τρίτη βαλίτσα και πλέον οι έρευνες θα επικεντρωθούν στη λίμνη Μεμή. Να πούμε κάτι, Νικήτα, ότι σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί η βαλίτσα, υπάρχει. Και σενάριο Γ από του ειδικού. Είναι ένα σενάριο το οποίο έριξαν στο τραπέζι οι Βρετανοί εμπειρογνώμονε, οι οποίοι βρέθηκαν τι προηγούμενε μέρε στην Κύπρο για να συνδράμουν στι έρευνε των Κυπριακών Αρχών. Είναι ένα ειδικό ραντάρ το οποίο μπορεί να ανοιχνεύει στόχου κάτω από τη λάσπη, δηλαδή αν η τρίτη βαλίτσα έχει μπει κάτω από τη λάσπη, με το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να εντοπιστεί και ήδη οι Κυπριακέ Αρχέ είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη Σκόντ η οποία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο ραντάρ και θα ενημερωθεί αναλόγω η Σκοντ Λαγιάρτ αν δεν εντοπιστεί τρίτη βαλίτσα, έτσι ώστε να αποσταλεί το συγκεκριμένο ραντάρ στην Κύπρο και αυτό με τη σειρά του να συνδράμει στι έρευνε που γίνονται εδώ και 24 μέρε γύρω από αυτή την πρωτοφανή υπόθεση για τα κυπριακά εδωμένα. Άρα έχουμε και άλλε επιλογέ. Σε περίπτωση που δεν πετύχουν όλα αυτά που επεξεργάζονται εκεί και παλεύουν να φέρουν ει πέραση οι αρμόδιοι, έχουμε και άλλε επιλογέ που θα μας πάνε ακόμη πιο βαθιά και θα ξεθάψουμε πιθανόν τη βαλίτσα μέσα από τη λάσπη. Ακριβώ είναι το τρίτο σενάριο το οποίο οι Βρετανοί εμπειρογνώμονε έβαλαν στο τραπέζι στι συναντήσει που είχαν με του Κύπριου ανακριτέ, καθώ επίση και με τα μέλη τη πυροσβεστική, τα οποία βρίσκονται καθημερινά εδώ στην κόκκινη λίμνη και κάνουν τι έρευνέ του. Είναι ένα ραντάρι ειδικό το οποίο χρησιμοποιεί σε διάφορε υποθέσει, όπω μα αναφέρθηκε από τη Σκόντλα Γιάρτ, και αυτό θεωρείται σημαντικό για να βοηθήσει στι έρευνε εδώ στην κόκκινη λίμνη. Τώρα από ό,τι βλέπω, και οι καιρικέ συνθήκε σήμερα είναι πολύ καλύτερε σε σχέση με χθε. Ε, δεν έχουμε του φοδρού ανέμου, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ενώ αυτή την ώρα, πώ οι δείτε είναι εντό τη ε, λίμνη ε, Θησία. Όπω μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η τη βοήθεια του κοιματογραφιστή μα του Μιχαήλ Αριστίδου είναι ένα δίτη με σκάφαντρο. Είναι άλλοι, άλλα δύο μέλη τη ΕΜΑΚ τα οποία βρίσκονται στο φουσκωτό, τον κρίζο που βλέπετε μπροστά σα. Και ο δίτης προσπαθεί να ελέξει Όλα τα σημεία τα οποία λίγο μετά τι 9 το πρωί σημαντοδοτήθηκαν μετά από σάρωση που έγινε από το σόναρ. Τα συγκεκριμένα σημεία θα ελεγχθούν σπιθαμή προ σπιθαμή, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η τρίτη βαλίτσα. Ο Δήτη είχε κατέβει στην κόκκινη λίμνη στι 11.30 ακριβώ. Θεωρούμε ότι σε περίπου 10 λεπτά θα βρίσκεται στην επιφάνεια και ακολούθω θα ξαναμπούν για τα νέα σημεία. Είναι τα σημεία εδώ που βλέπουμε με τι σημαδούρε. Λίγο δεξιά από τη Λέμβο, όπω βλέπουμε την εικόνα. Ακριβώ, Νικήτα. Υπάρχουν λίγο, λίγα μέτρα από, την, από, το φουσκωτό. Υπάρχουν τρεις, τρία σημεία. Υπάρχουν άλλα τρία διάσπαρτα στην λίμνη. Και είναι και το σημείο το οποίο βρίσκεται ακριβώ μπροστά από το φουσκωτό. Εκεί όπου βρίσκεται ο Δήτη με το σκάφαντρο και κάνει τι έρευνε του. Τώρα, σε σχέση με την λίμνη στο Μιτσερό, εκεί το έχουμε αφήσει εντελώ ή θα πάμε μετά που θα ολοκληρωθούν οι έρευνε εδώ στην κόκκινη λίμνη. Στη λίμνη, με εμεί το ξυλιά των νικητών. Α ξυλιά του, σύμφωνα με το 35χρονο έχει ρηχθεί εξάχρονη η Σιένα. Εκεί θα γίνουν οι έρευνε. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι οι έρευνε εκεί θα επαναρχίσουν με το σόναρ. Γίνονται κάποιε έρευνε ε, καθημερινά. Ωστόσο, θα, εκεί θα μεταφερθεί το σόναρ μόλι ολοκληρωθούν οι έρευνε εδώ στην Κόκκινη Λίμνη. Δεν αποκλείεται αύριο να γίνει αυτό. Αν έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα σήμερα, το σόναρ από αύριο το πρωί θα συνδράμει στι έρευνε στη Λίμνη Μέμη. Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή τα λέμε, θα επιστρέψουμε κοντά σου και αργότερα.